Και λίγο πριν να σας δείξω τι θα ετοιμάσω με αυτά τα υπέροχα σκοινιά που έχω στα χέρια μου, θέλω να σας επώ. Φωτιστικές, φανταστικές, μου έρχονται ιδέες. Στο katsounes.gr θα τις βρεις όλες αναρτημένες. Λοιπόν, καλύτερα ας ξεκινήσω. Το φωτιστικό που θέλω να ετοιμάσω, για την ακρίβεια τα δύο φωτιστικά που θέλω να ετοιμάσω, γιατί με τις κατσουνάδες ξέρετε δεν το έχω ιδιαίτερα, αλλά έχω εσάς που με βοηθάτε. Λοιπόν, θα ετοιμάσω δύο υπέροχα φωτιστικά οροφής, τα οποία θα στείλουμε στο Θέρισο, στα Χανιά. Πολύ καλά θα τα θυμάμαι. Τα οποία θα πάνε και στην αντίστοιχη ταβέρνα με το ομότιτλο όνομα. Τι κάνουμε? Επιλέξαμε λοιπόν τις κατσούνες τις οποίες θα τροποποιήσουμε σε φωτιστικό. Τις τρυπήσαμε. Έρχομαι εδώ να σας δείξω. Θα χρειαστούμε επίσης μία λωρίδα από δέρμα, την οποία θα περάσουμε στο φωτιστικό, στη βάση που έχουμε διαμορφώσει, για να κρεμάσουμε την κατσούνα. Κάνουμε ένα κόμπο έτσι ώστε να μην μπαλατζάρει ρε παιδιά, να είναι σε ευθεία. Θέλουμε την ευθεία, την αγαπάμε την ευθεία. Και περνάμε την πρώτη κατσούνα. Περνάμε το δέρμα. Από τη μία και από την άλλη πλευρά. Και μετά αναλόγως πώς θέλουμε να την κρεμάσουμε. Αν θέλουμε να την κρεμάσουμε και να είναι ίσια. Ή αν θέλουμε να την κρεμάσουμε... Λάθος δέρμα πέρασα. Ή αν θέλουμε να την κρεμάσουμε και να είναι πιο στραβή. Κάνουμε τους αντίστοιχους κόμπους. Οπότε, ας ξεκινήσω με τον πρώτο κόμπο. Και με το δεύτερο κόμπο. Και φροντίζουμε λοιπόν, όπως θα σας δείξω τώρα εδώ, να την έχουμε τοποθετήσει ίσια με την κούρπα προς τα κάτω, αφού θα μπει στην οροφή να φαίνεται θέλουμε η κούρπα προς τα κάτω. Και έχουμε τα σκοινιά τα οποία κρέμονται ήδη στην έτοιμη βάση που εγώ σας έχω στείλει και τυλίγουμε όπως εμείς επιθυμούμε τα συγκεκριμένα σκοινιά. Στη συγκεκριμένη παραγγελία μας ζητήσανε να βάλουμε και να κρεμάσουμε και κουδούνα. Ας κάνω άλλον ένα κύκλο. Τα σκοινιά μπορούμε να τα τυλίξουμε όσες φορές θέλουμε, ανάλογα και το ύψος που έχουμε στο χώρο που θα τα τοποθετήσουμε. Οπότε θα χρειαστούμε και λίγο ένα κομμάτι εδώ σπάγκο. Η κουδούνα καλό είναι να μπει προς το κέντρο. Αφήνω πάντα παραπάνω σκοινί και παραπάνω δέρμα, έτσι ώστε, εννοώ δέρμα από κορδόνι, έτσι ώστε να πάτε και να το κόψετε στο ύψος που εσάς σας βολεύει. Δεν φαίνεται βέβαια αυτό που φτιάχνω. Και θέλω και συμπλήρωμα. Γιατί πέρα από το φωτιστικό που φτιάχνουμε και κρεμάμε στην οροφή και του βάζουμε μία κουδούνα, του κρεμάω και σκοινί για να μπορείτε αν θέλετε κάποιος να τη χτυπήσει. Θα μπορούσε για παράδειγμα να είναι στην τραπεζαρία σας και να είναι η ώρα του γεύματος. Γιατί όχι.
Και επειδή η λεπτομέρεια λοιπόν κάνει τη διαφορά, θα τα αφήσω και αυτό μακρύ έτσι ώστε να το κόψετε εκεί που σας βολεύει. Έχω και ένα κομμάτι κεραμικού, το οποίο δένεται στο κάτω μέρος στο κορδονάκι, για να έχει βάρος και να πέφτει και να κρέμεται όμορφα και να μπορείτε να το πιάσετε. Κάνουμε οπότε ένα πρόχειρο κόμπο και εδώ, γιατί, ξαναλέω, θέλω να το τροποποιήσετε. Και είναι έτοιμο το φωτιστικό μας. Αλλά έχω να φτιάξω άλλο ένα. Να δω πού θα τα αφήσω τώρα αυτό εδώ για να ετοιμάσουμε άλλο ένα. Λοιπόν, ξαναλέω, τα φωτιστικά μας αυτά μπορείτε να πάτε και να τα δείτε στην ταβέρνα Θέρισσος, στα Χανιά. Εκεί σε λίγες μέρες που θα τα έχουν παραλάβει οι άνθρωποι, θα τα έχουν να τα διακοσμήσουν στο χώρο τους, στην ταβέρνα τους, και μπορείτε να πάτε να τα δείτε από κοντά, να δείτε πόσο ωραία είναι, πόσο ζεσταίνουν το χώρο και πραγματικά αξίζει να τα χρησιμοποιήσετε κι εσείς. Μέχρι στιγμής οφείλω να ομολογήσω ότι ό,τι φωτιστικά έχω στείλει έχουν πάει σε μαγαζιά. Σκεφτείτε όμως και σε εξοχικά, σε παραδοσιακά σπίτια, τι ωραία και τι ζεστασιά θα προσφέρουν αυτά τα φωτιστικά. Λοιπόν, ξανά το ίδιο λοιπόν, έχω βρει την επόμενη κατσούνα, έχουμε επιλέξει την επόμενη κατσούνα, την έχουμε τρυπήσει, περνάμε τα κορδόνια του δέρματος από τις τρύπες και κάνουμε τους κόμπους έτσι ώστε να έρθει και να είναι ίσια η κατσούνα με την κούρμπα προς τα κάτω. Τυλίγουμε τα σκοινιά. Μπορούμε να τα περάσουμε από όπου θελήσουμε. Ξέρω ότι δεν βλέπετε ίσως τη διαδικασία που κάνω, αλλά ο χώρος είναι λίγο περίεργος εδώ. Υπόσχομαι ότι θα σας κάνω ένα καλύτερο βιντεάκι από αυτό. Ετοιμάζω τώρα την κουδούνα σιγά σιγά. Βλέπετε βέβαια σε πόση ώρα, αφού έχουν γίνει τα τρυπήματα και τα κοψίματα τα οποία πρέπει να γίνουν, πόσο γρήγορα και εύκολα μπορώ να το φτιάξω αυτό το φωτιστικό. Παίρναμε, είπαμε, και την κεραμική λεπτομέρεια, η οποία, να σας δείξω λίγο, η κεραμική μας λεπτομέρεια έχει και το κατσουνάκι του πάνω της και είμαστε νομίζω έτοιμοι. Δεν ξεχνάω, την έκανα τόσο γρήγορα όντως. Λοιπόν, έτοιμη και η δεύτερη. Και να σας δείξω λίγο την κεραμική λεπτομέρεια που έλεγα. Έχει το κατσουνάκι της. Έτσι πρέπει. Αυτά τα δύο υπέροχα λοιπόν φωτιστικά θα φύγουν να πάνε Θέρισσο στα Χανιά.